Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς μπορούμε να κεντήσουμε επάνω σε καμβά ζωγραφικής. Εδώ έχω σχεδιάσει ένα κοριτσάκι και το έχω κεντήσει με την βελονιά, την πανεύκολη, την πισωβελονιά. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα άλλο σχέδιο και να το κεντήσουμε. Εδώ, σε ένα άλλο καμβά, ζωγράφισα μια κοπέλα που χορεύει. Έφτιαξα μόνο, για να δείτε, εδώ κάτω το χορταράκι με αυτή τη βελονιά. Και πάμε να φτιάξουμε το κοριτσάκι μας. Μπορείτε να αντιγράψετε το σχέδιό σας με καρμπόν επάνω στο καμβά. Ή αν θέλετε, μπορείτε με ένα μολύβι να σχεδιάσετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Θα χρειαστείτε κλωστές που είναι για κέντημα και βελόνα κεντήματος. Και ένα ψαλιδάκι για να κόβουμε τις κλωστές μας. Θα ξεκινήσω να φτιάξω το φόρεμα της κοπέλας. Έχω βάλει κλωστή σε μία βελόνα κεντήματος. Έχω κάνει ένα κόμπο για να στερεωθεί η κλωστή μου και περνάω τη βελόνα μου εδώ σε αυτό το σημείο για να κεντήσω το φόρεμα. Η βελονιά είναι πολύ απλή. Βάζουμε τη βελόνα μας σε μικρή απόσταση από την πρώτη βελονιά. Τραβάμε την κλωστή μας και δημιουργείται αυτή η μικρή βελονιά. Βάζουμε τη βελόνα μας λίγο παρακάτω. Και βάζουμε πάλι σε αυτό το σημείο για να καλύψουμε το κενό. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε όλη εδώ τη γραμμούλα μέχρι κάτω για να φτιάξουμε το φορεματάκι. Ακολουθούμε ακριβώς τις γραμμές που έχουμε σχεδιάσει. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο να τελειώσω το φουστανάκι και τα λέμε σε λίγο. Τελείωσα το φουστανάκι. Έχω αλλάξει χρώμα τώρα και έχω βάλει μαύρη κλωστή για να φτιάξω τα χεράκια της κοπέλας. Η βελονιά, όπως είπαμε, είναι η πίσω βελονιά. Βάζουμε τη βελόνα μας σε μικρή απόσταση από την πρώτη βελονιά και μετά καλύπτουμε το κενό. Έτσι θα συνεχίσουμε να τελειώσουμε όλο μας το σχέδιο. Κάνουμε μόνο το περίγραμμα με αυτή τη βελονιά. Μπορούμε στο τέλος, αν θέλουμε, να ζωγραφίσουμε
με χρώματα που είναι για καμβά, να δώσουμε μια διαφορετική νότα στο κέντημά μας. Έτσι φίλοι μου, θα συνεχίσουμε να τελειώσουμε το σχέδιό μας και στο τέλος μπορούμε, αν θέλουμε, όπως σας είπα, να ζωγραφίσετε το περίγραμμα και να δώσετε άλλη νότα στο κανδράκι σας και μπορείτε να έχετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα όταν κάνετε και ζωγραφική στο καμβά σας. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτή τη βελόνια και να κάνετε επάνω σε καμβάδες πολλά και όμορφα σχεδιάκια, να χαρίσετε στους αγαπημένους σας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!